Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο Λονδίνο, καλώς ήρθατε στη γιορτή του κρασιού. Πώς είστε? Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ καλά. Μια εξαιρετική, πολύ όμορφη γιορτή, ζεστή ατμόσφαιρα. Σίγουρα είμαι καλά και με ευχαριστεί αυτό που έχω δει σήμερα. Η γιορτή του κρασιού φέτος κλείνει 31 χρόνια, έχει γίνει δεσμός πλέον εδώ στην επαρχία και φαντάζομαι είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σαν υπουργός στο Λονδίνο σε αυτή τη γιορτή. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σαν υπουργός. Όντως 31 χρόνια είναι πάρα πολλά. Οφείλουμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές, κυρίως την παρικιακή που διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση για τον τόπο μας. Μια εκδήλωση η οποία προσπαθεί να προωθήσει το κυπριακό κρασί και η οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια γίνεται σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντική, δηλαδή να προωθούμε τα προϊόντα του τόπου μας. Τώρα, όσον αφορά το κυπριακό κρασί, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα προόδου. Σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν αρκετοί ποιοτικοί ίνοι, υπάρχουν αρκετές γηγενείς ποικιλίες όπως είναι το μαραθεύτικο, το ξυνιστέρι, η λευκάδα κτλ. Οι οποίες δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις υπόλοιπες ποικιλίες που καλλιεργούνται στον κόσμο και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά σε αυτόν τον τομέα που ονομάζεται ποιότητα, πολύ σύντομα τα κυπριακά κρασιά θα καταφέρουν να διεισδύσουν στις ξένες αγορές. Και αν λάβουμε υπόψη μας την οικονομική κρίση, πόσο δύσκολο είναι για κάποιον παραγωγό να αντεπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο? Σίγουρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο δεν είναι τόσο καλά. Τα κόστη παραγωγής είναι πολύ υψηλά. Υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός κυρίως στον τομέα των κρασιών με άλλες χώρες όπως είναι η Χιλή, η Αυστραλία κτλ. Εκεί γίνεται μαζική παραγωγή και τα κόστη παραγωγής είναι πολύ χαμηλά. Όμως επαναλαμβάνω ότι όλες αυτές οι δυσκολίες μπορούν να υπερτηρηθούν από τη στιγμή που φτιάχνουμε ποιοτικούς ίνους. Και εκείνο που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να προωθήσουμε περισσότερο τις κυπριακές γηγενείς ποικιλίες. Όπως έχω πει, είναι πολύ ποιοτικές και είναι ποικιλίες τις οποίες προτιμά και ο καταναλωτής αν είναι να πιει κυπριακό κρασί, αντί να πιει καπερνέ, ας πιει μαραθευτικό. Κύριε Υπουργέ, κάνοντας μια βόλτα στην έκθεση, τι σας άρεσε ή μάλλον τι σας συγκίνησε περισσότερο? Μ' αρέσει πολύ έτσι, αυτή η ομοψυχία που υπάρχει εδώ πέρα. Πάρα πολλοί εθελοντές εργάζονται για ένα κοινό στόχο που είναι η ανάδειξη της κυπριακής κουλτούρας, της ελληνοκυπριακής κουλτούρας θα έλεγα. Υπάρχει έτσι μια ομοψυχία εδώ, μια αγάπη μεταξύ όλων αυτών που συμμετέχουν και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό να είναι ενωμένοι και να εργάζονται για τον κοινό στόχο που είναι η πατρίδα. Κύριε Υπουργέ, ένα μήνυμά σας για την ομογένεια που μας ακούει? Το μήνυμα που θέλω να στείλω στην Ομογένεια και είναι δικό μου και του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι καταρχήν να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για το έργο που επιτελεί η Ομογένεια τόσο στο εθνικό μας θέμα αλλά και σε άλλα κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Είδαμε μια μεγάλη δραστηριότητα εδώ κυρίως μετά την οικονομική κρίση ανθρώπους επιχειρηματίες αλλά και απλούς παράγοντες να προσπαθούν να βοηθήσουν την οικονομία του τόπου μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, σε όλα τα μέλη της Κυπριακής Ομογένειας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, στο περίπτερο του ΑΓΕΛ Μεγάλη Βρετανία. Μαζί μου έχω τον οργανωτικό γραμματέα του ΑΓΕΛ, τον κύριο Χαράλα Πομπίτρη, ο οποίος θα μας δώσει τις απαντήσεις που θέλουμε και τις ερωτήσεις που θέλουμε να πάρουμε. Γεια σου, Βασιλεία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν, δραστηριότητα σημαίνει ότι είμαστε παρόν σε όλες τις περιπτώσεις οποιοδήποτε θέματος όταν υπάρχει εξέλιξη στην πολιτική, έτσι. Ως Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΓΕΛ Βρετανίας βρισκόμαστε αυτό το Σαββατοκυριακό στο Wine Festival, στη γιορτή του κρασιού που διοργανώνει η Παρικιακή, έτσι ώστε να διαφωτίσουμε τον κόσμο ο οποίος έρχεται να επισκεφτεί το Wine Festival για την πολιτική μας δράση ως Επαρχιακή Επιτροπή και γενικότερα να δώσουμε μια αλλακτική επιλογή σε βιβλία και σε διάφορα άλλα υλικά τα οποία εισηγείται το κόμμα μας στους επισκέπτες. Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν των επισκεπτών που έρχονται εδώ πέρα,
δίνεται, αν κάποιος επισκέπτης έρθει εδώ και εφόσον είναι πολιτικό το θέμα, δίνεται απαντήσεις σε πολιτικές εξελίξεις, σε πολιτικά θέματα που βρίσκονται προς εξέλιξη? Όπως σας έχω πει, εδώ βρισκόμαστε για να φωτίσουμε τον κόσμο για την πολιτική μας δράση και παράλληλα και να ανταλλάξουμε και απόψεις και εισηγήσεις, έτσι ώστε η πολιτική δράση γενικότερα της παροικίας και γενικότερα στην Κύπρο, τα διάφορα πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και σκέψεις των πολιτών σε θέματα που τους προβληματίζουν και που θα ήθελαν κάποια δεύτερη απόψη σε πολιτικό επίπεδο. Βρισκόταν εδώ και βρίσκεται, φαντάζομαι, ο κύριος Άντρος Κυπριανού, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, και είχατε κάποιες συναντήσεις μαζί του, σας έδωσε κάποιες έτσι, λεπτομέρειες για τις εξελίξεις που έρχονται στο Κυπριακό? Ο σύντροφος Άντρος Κυπριανού, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, βρίσκεται από το Σαββάτο το πρωί εδώ στη Βρετανία. Έχει επισκεφθεί το Wine Festival, έχει μιλήσει με διάφορους παράγοντες της παροικίας, όπου τον καλωσόρισα με θερμή υποδοχή. Ενημερωνόμαστε καθημερινά για τα πολιτικά ζητήματα που αφορούν τον τόπο και γενικότερα την ευρωπαϊκή κοινότητα. Και θεωρούμε ότι τώρα με την επίσκεψη του σύντροφου του Άντρου Κυπριανού στη Βρετανία θα υπάρξουν κάποιες συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα, τα οποία θα είναι υποβοηθητικά στοιχεία έτσι ώστε να προωθήσουμε το πολιτικό μας ζήτημα και στην πολιτική σκηνή του τόπου. Όσον αφορά τώρα την ένταξη νέων μελών, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μέλη, είμαι σίγουρος, στην Αγγλία, γενικά σε όλη την Αγγλία, μέλη του κόμματος του ΑΚΕΛ, όμως η προσπάθειά σας, είμαι σίγουρος, ότι είναι να εντάξετε και νέα μέλη. Νέα μέλη και νέους ανθρώπους. Πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια? Η προσπάθεια να εντάξουμε νέα μέλη στο κόμμα δεν έχει σταματήσει ποτέ. Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται να έχουμε σαν στόχο την εξεύρεση νέων μελών μέσα από τη δράση μας, έτσι ώστε να δείξουμε ότι εμείς ως κόμμα, ως το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, είναι υπερασπιστής της εργατικής τάξης και της οικονομικής και της κοινωνικής. Είστε νέος σε ηλικία και είστε και σε αυτή την πολύ σημαντική θέση εδώ. Την νεολαία πώς την βλέπετε και πώς την αντιμετωπίζετε? Η νεολαία αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται και στην Κύπρο και σε όλες τις επαρχιακές επιτροπές του κόμματος μας. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στη Βρετανία, γιατί υπάρχει νέος οργανωτικός γραμματέας, σε ηλικία νέος και στο αξίωμα νέος. Αλλά θεωρώ ότι η προσέγγιση μας πάντα είναι να δίνουμε βήμα στη νέα γενιά και στον πολιτισμό και στην πολιτική και σε όλες τις δραστηριότητες του κόμματος μας. Παίρνω έτσι αυτή τη λέξη, την πολύ σημαντική λέξη πολιτισμός, γιατί το ΑΚΕΛ είμαι σίγουρος ότι πάντα προωθεί τον πολιτισμό και είναι πολύ έτσι φανατικό σαν κόμμα πάνω στο θέμα πολιτισμού. Πώς εξελίσσονται εδώ στην παροικία μας τα πράγματα όσον αφορά τον πολιτισμό? Σχετικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες που προγραμματίζονται να γίνουν στο παράρτημα, θεωρούμε ότι το ΑΚΕΛ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ πάντα και στις εκδηλώσεις της και στη δράση της περιέχει το στίγμα της πολιτιστικής δραστηριοποίησης και θεωρούμε ότι προσπαθούμε και εμείς με διάφορους τρόπους να δώσουμε την αλλακτική πρόταση και στη νέα γενιά, έτσι ώστε ο πολιτισμός και η καλλιτεχνική δραστηριοποίηση των νέων, είτε αυτό ονομάζεται θεατρική δραστηριοποίηση, χορευτική δραστηριοποίηση, έτσι ώστε η παροικία μας να έχει μια εναλλακτική πρόταση στον πολιτισμό. Και θεωρώ δεν είναι ζήτημα του ΑΚΕΛ αυτό, είναι ζήτημα και της παροικίας και όλων όσων δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό. Και χαριτολογώντας να πω ότι και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται στον πολιτισμό και θα πρέπει να δώσετε και εσείς το δικό σας στίγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτρη και ένα τελευταίο μήνυμα γενικά στους πάρικους και ιδιαίτερα στη νεολαία. Το μήνυμα που έχω να στείλουμε ως Επαρχιακή Επιτροπή προς την νεολαία είναι ότι θα πρέπει
να δώσουν όλες τις δυνάμεις έτσι ώστε να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Βρετανίας ότι εμείς είμαστε εδώ και προωθούμε το κυπριακό ζήτημα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, όπου είναι η Ζωνική Δικαιοδική Ομοσπονδία, μέσα από την οποία Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Μαρονίδες, Αρμένοι, Λατίνοι να συνυπάρξουν κάτω από τον ίδιο ουρανό. Κύριε Χαραμαπίτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματοποίηση των ονείρων σας και πραγματοποίηση όλων των προσπαθειών σας όσον αφορά όλα τα θέματα που μας αναφέρατε προηγουμένως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το όραμά μας είναι η πολιτική δράση του Επαρχιακής Επιτροπής να μεγαλώσει και να επεκταθεί στην Παρικία. Παρακαλώ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από τον Χαραμαπίτρη, τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν, αγαπητοί καλοί τηλεθεατές, να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κύριο Άντρο Κυπριανού. Καλησπέρα σας, κύριε Κυπριανού. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και πάλι στο Λονδίνο και σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση της Γιορτής του Κρασιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να μου επιτρέψετε να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, η οποία θα έλεγα ότι αποτελεί ένα χώρο, ένα συναπαντήματος μεταξύ των Κύπριων που ζουν εδώ στο Λονδίνο, αλλά όχι μόνον, και αρκετών φίλων τους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εδώ στο Λονδίνο στέλνει έναν ισχυρό μήνυμα ότι μπορούμε να ζήσουμε μονιασμένοι, ειρηνικά και στην κοινή μας πατρίδα, την Κύπρο. Το διαπιστώνουμε και από αυτή την μεγάλη συγκέντρωση εδώ ότι πραγματικά γίνεται αυτό, έτσι. Σίγουρα. Και λέω ότι το Λονδίνο μας στέλνει έναν ισχυρό μήνυμα ότι επιτέλους θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, στη βάση πάντοτε αρχών βέβαια, να επανενώσουμε την κοινή μας πατρίδα, Ελληνοκύπρη και Τουρκοκύπρη. Μια και μιλάμε τώρα και είμαστε σε αυτό το χώρο τον ευχάριστο και μιλάμε για την συνύπαρξη των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, μπορείτε να μας δώσετε έτσι την δική σας άποψη για τις τελευταίες εξελίξεις? Βλέπουμε, ακούμε ότι πιθανόν να αναβαγήσουν οι συνομιλίες. Εσείς πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσονται αυτά τα? Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Είναι προφανές ότι ο κύριος Έρογλου αναλώνεται σε έναν επικοινωνιακό παιχνίδι με στόχο να επιρρύψει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στην όλη διαδικασία. Και θα έλεγα ότι οχυρώνεται ή καλύτερα υποκρίνεται ότι είναι έτοιμος να αποδεχτεί τις συγκλήσεις και να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν έχω καμιά απολύτως αμφιβολία λόγω της προϊστορίας, της τάσης που τηρούσε δηλαδή όταν συζητούσε με τον κύριο Χριστόφια, ότι αυτή δεν είναι η πραγματική του θέση. Και αν ο κύριος Αναστασιάδης βρει το πολιτικό θάρρος και πει ότι δέχομαι τις συγκλήσεις, έστω και θα μπορούσε να επισημάνει ότι υπάρχουν μερικά ζητήματα τα οποία θέλω να συζητήσω περαιτέρω, τότε ο κύριος Έρογλου θα έδειχνε τον πραγματικό του εαυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι η δική μας πλευρά πρέπει να δείξει περισσότερη συνέπεια και προσήλωση στο στόχο που πρέπει να είναι η, κατά την άποψή μας, η λύση του Κυπριακού. 40 χρόνια είναι πολλά. Ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες που διέρχεται σήμερα η Κύπρος, είναι απαραίτητο να λύσουμε τον Κυπριακό αν θέλουμε ο τόπος να έχει μέλλον και προοπτική. Διαφορετικά, νομίζω ότι θα καταστεί πολύ πιο δύσκολη η λύση του Κυπριακού και δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις, όσον αφορά το οικονομικό πρόβλημα, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί και προσπαθεί να επιτύχει κάτι και πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα? Ότι προσπαθεί να πετύχει κάτι, ναι. Στη λαθασμένη κατεύθυνση όμως, κατά τη δική μας άποψη. Δηλαδή, προσπαθεί να διορθώσει τους αριθμούς αδιαφορώντας για το ποιες θα είναι οι συνέπειες στους ανθρώπους. Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική. Εμείς λέμε ότι εκείνο που θα πρέπει να προέχει στην προσέγγιση μας είναι πως διαμορφώνουμε δεδομένα που θα επιτρέψουν στον κόσμο να ζήσει καλύτερα. Και οι αριθμοί θα πρέπει να έρθουν ως αποτέλεσμα της υποφερτής διαβίωσης των ανθρώπων. Ανησυχούμε λοιπόν για το που οδηγούνται τα πράγματα και είναι γι' αυτόν τον λόγο που ως ΑΚΕΛ επιδιώκουμε να συνεργαστούμε με όλα τα πολιτικά κόμματα που συμμερίζονται αυτήν την προσέγγιση, έτσι ώστε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και στην Τρόικα και στην κυβέρνηση ότι επιβάλλεται να ακολουθηθούν διαφορετικές πολιτικές από εκείνες οι οποίες προωθούνται σήμερα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι εάν και εφόσον σταλεί αυτό το ισχυρό μήνυμα,
θα υποχρεωθούν να το λάβουν σοβαρά υπόψη και η Τρόικα και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αλλά και η κυβέρνηση. Και τελευταίο μήνυμα λοιπόν, ένα μήνυμα στους καλούς φίλους που μας ακούνε και μας βλέπουν τώρα, τους συμπατριώτες μας και στους Τουρκοκυπρίους και Ελληνοκυπρίους. Θα πω ότι η Κύπρος όλα αυτά τα χρόνια πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές. Πάντοτε έβρισκε τη δύναμη να τις ξεπερνά, γιατί βασιζόταν σε αρχές και γιατί στήριζε την προσπάθειά της στο φιλότιμο του Κύπριου. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ακολουθηθούν και σήμερα σωστές πολιτικές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πάλι οι Κύπροι θα μεγαλουργήσουν και θα καταφέρουν να οδηγήσουν τη χώρα μας έξω από τα αδιέξοδα. Στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε εάν θέλουμε να επανενώσουμε την κοινή μας πατρίδα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να ζήσουμε ξανά ειρηνικά στη γη που μας γέννησε. Κύριε Κυπριανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχόμαστε και στα δικά σας όνειρα πραγματοποίηση πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντωνιάδη, ναι, λένε όλοι σαν παλιά καραβάνα του Ακέλ, έτσι. Ναι, ναι. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις εδώ στην Παρικία μας όσον αφορά το κόμμα, όσον αφορά το Ακέλ? Υπάρχει μεγάλη εκτίμηση της Παρικίας μας προς το Ακέλ, διότι ξέρουν τη δράση του Ακέλ σχετικά με το Κυπριακό και αυτή είναι μεγάλης κλάσης δράση. Είναι δράση η οποία έφερε αποτελέσματα από τον καιρό που ιδρύθηκε το ΑΚΕΛ εδώ. Και ακόμα οι Κύπροι εδρούσαν για το Κυπριακό πριν ακόμα ιδρυθεί το ΑΚΕΛ, από το 1939, εκδιδόταν εφημερίδα η οποία δημοσίευε πράγματα τα οποία ήταν θαυμαστικά για τη δράση των Κυπρίων σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα. Έχουμε αγώνες πολλούς εδώ, από το 1939 και εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Εσείς είστε παλιός μέλος του ΑΚΕΛ για χρόνια, έχετε ζήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες του. Πώς βλέπετε εσείς την νεολαία να προσεγγίζει το ΑΚΕΛ και να εντάσσεται στους κόλπους του? Η νεολαία μας εδώ, η οποία γεννήθηκε εδώ, εμορφώθηκε εδώ στα σχολεία τα αγγλικά, κάτω από την επιρροή επίσης των μέσων επικοινωνίας, συνταπτίστησαν με τον πληθυσμό εδώ. Όμως υπάρχουν τα ελληνικά κυπριακά παρικιακά σχολεία, στα οποία υπάρχουν χιλιάδες μωρά που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό μας, τα ήθη και έθιμα μας, τη θρησκεία μας. Είναι αυτό που προωθεί και το ΑΚΕΛ, πολιτισμό. Και αυτό το προωθούμε το ΑΚΕΛ με πρωταγωνιστή τον Τεύχρονα Θεία Βασίλη. Μάλιστα. Ίδρυσαν το πρώτο ελληνικό σχολείο το 1952. Μάλιστα. Και από τότε ως τώρα χιλιάδες παιδιά επέρασαν από τα ελληνικά παρικιακά σχολεία. Είναι σημαντική ιστορία αυτά όλα που μας αναφέρετε, κύριε Αντωνιάδη. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι είναι καλό να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας και πιο πολύ οι νέοι μας. Οπωσδήποτε. Με τον Μακαρίτη τον Τεύχρονα Θεία, τον εθνικό μας ποιητή, το 1952, έτσι. Μια φούχτα Κυπρίων, οι οποίοι ήταν μέλη του ΑΚΕΛ, να πούμε, έτσι, προσπάθησαν να ιδρύσουν το Σύλλογο Ελλήνων Γονέων, το οποίο δημιούργησε εντός μερικών χρόνων πέραν των 15 ελληνικών παρικιακών σχολείων. Λοιπόν, με όλα αυτά που μάθαμε και με όλη αυτή την όρεξη και διάθεση που έχετε ακόμα, σας εύχομαι να ζήσετε και άλλα πολλά πολλά χρόνια και να προωθείτε με αυτόν τον έτσι δυνατό τρόπο και την αγάπη που έχετε
το σκοπό που έχετε εντάξει. Ευχαριστώ, Βασίλη. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της Παρικίας, ο οποίος μας φέρνει από την Κρήτη, όλα τα εμπορεύματα. Θα τα δείτε εδώ σε λίγο, θα τα δείξουμε. Ελιές, τυριά, τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, κύριε Μάκης, έτσι. Μάκης. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά σας. Η πρώτη μέρα πώς τα πήγε? Δόξα τω Θεώ, με τον κόσμο που είχαμε χθες πήγα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, όλα τα προϊόντα σας είναι από την Κρήτη, έτσι? Όχι, όχι. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι κρητικών προϊόντων, όπως συνέτερος μου, ο κύριος Γιαννουλάκης, είναι παραγωγός σε ορισμένα από αυτά, αλλά έχουμε ένα κρόσερις, ένα μαγαζί, το οποίο έχουμε από όλη την Ελλάδα προϊόντα. Έχουμε και από την Ήπειρο και από την Πελοπόννησο, όπως είναι οι ελιές, από τα νησιά μας. Γενικά, προσπαθούμε να φέρουμε πάντα νέα προϊόντα, γιατί η Ελλάδα, ξέρετε, είναι τεράστια από θέματα νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να τα φέρουμε και εδώ. Γνωρίζω ότι βρίσκεστε σε κατάστημα εκεί στο, απέναντι από το Greek City. Ανοίξαμε. Ναι, στο North End, το οποίο πάει πολύ καλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μέχρι τώρα ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού? Μας αγαπήσανε αμέσως. Μαθευόμαστε από στόμα σε στόμα. Ήρθανε και βρήκανε πλέον ένα μοναδικό μαγαζί με μόνο ελληνικά προϊόντα. Δεν έχουμε τίποτα από άλλες χώρες. Είναι φρεσκότατα, είναι προϊόντα με πολύ καλές τιμές. Προσπαθήσαμε δηλαδή να είμαστε πρώτο χέρι, να έχουμε καλές τιμές για τον κόσμο. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Έχουμε αυξανόμενη πελατεία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Πάρα πολύ. Κάνετε και χοντρικές και λιανικές τιμές ή? Προς το παρόν δεν κάνουμε wholesale, αλλά έρχονται ταβέρνες από μόνες τους, γιατί έχουν μάθει για μας και ό,τι ψωνίζουν. Βεβαίως, είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Με το που έρχονται, δίνουμε τις τιμές μας και σιγά σιγά αρχίζει και δουλεύει και αυτό το κομμάτι. Βεβαίως θα τα δούμε τα προϊόντα σε λίγο. Η κάμερα θα κάνει ένα ταξιδάκι εδώ να τα δει. Αλλά μπορείτε να μας δώσετε τα σημαντικότερα και τα πιο έτσι αγαπημένα προϊόντα των Ελλήνων και Κυπρίων, τα οποία μπορεί να βρει στο Χελενικού, ναι? Βεβαίως. Το πρώτο που έλειπε από την αγορά ήταν τα ελληνικά τυριά και τα ελληνικά σαλάμια. Όταν λέμε ελληνικά τυριά, τι εννοούμε? Όχι τα σκευασμένα, εννοούμε τα προϊόντα κοπής, όπως είναι το, θα δείτε το ψυγείο αργότερα μετά. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το ελαιόλαδο, ήταν το μέλι, ήταν οι ελιές και γενικά ό,τι παράγεται και είναι famous στην αγορά της Ελλάδος έγινε και εδώ. Βέβαια για μας ήταν η φέτα και τα ελληνικά τυριά, όπως είπα, και τα σαλάμια. Πολύ ωραία. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πώς μπορεί κάποιος και πού να σας βρει. Φεύγοντας από εδώ σήμερα, ο κόσμος ίσως τα αγαπήσει τα προϊόντα πιο πολύ και αυτοί που δεν τα γνωρίζουν θα τα μάθουν και θα θέλουν να έρθουν να πάρουν, να ψωνίσουν από το κατάστημα. Δώστε με λεπτομέρειες που είναι το κατάστημα, πώς μπορεί κάποιος να έρθει εκεί και ένα τηλέφωνο, πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας. Βρισκόμαστε στο Βόρειο Λονδίνο φυσικά, στο Midleton Road 115. Είμαστε λίγο παραπάνω από το Βρυσάκι, γιατί είναι πολύ γνωστό το μαγαζί μας. Ανοίγουμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ όλη την εβδομάδα εκτός Κυριακής. Και εδώ είναι ένα μικρό κομμάτι. Εδώ βλέπετε ένα μικρό κομμάτι στο μαγαζί, θα καταλάβετε πώς μυρίζει εκεί η Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ καλά το είπατε. Εκεί στο Χελένη Κουρνέ, λοιπόν, μυρίζει Ελλάδα, παιδιά, μυρίζει Ελλάδα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι με την κάμερα, έτσι να τα δούμε τα εμπορεύματα. Κύριε, ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μας είναι, το σταθερό μας είναι 020-888-178-73 και το mobile είναι 077-07-409-641. Ωραία. Δώστε μας έτσι αναλυτικά, λοιπόν, τι υπάρχουν εδώ πέρα. Η κάμερα ας ακολουθήσει. Η αδερφή Γιαννουλάκη, εδώ, που είναι και ο συνεταίρος μου, βγάζουμε μια μεγάλη ποικιλία παξιμαδιών, κριτικά παξιμάδια. Αφή Γιαννουλάκη, ο Γιαννουλάκης είναι ο συνεταίρος μου. Μια σειρά από παξιμάδια, πανφρέσκα, τις ώρες, δύο μέρες έχουν έρθει στην Ελλάδα, από την Ελλάδα. Δεύτερον,
Φέρνουμε κριτικό ελαιόλαδο. Κριτικό ελαιόλαδο, το οποίο το δίνουμε να το δοκιμάσει ο κόσμος με παξιμαδάκι κριτικό για να καταλάβει την οστιμιά. Συσκευασμένες ελιές από την Πελοπόννησο είναι αυτές. Πελοποννήσου από το Αίγιο, οι οποίες είναι 13 είδη ελιάς με κουκούτσι και χωρίς κουκούτσι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχουν ελιές με pepper, με tomato, red, με garlic, οι σκέτες υψηλές, οι χαλκιδικής, οι χοντρές, οι καλαμών υψηλές, τσαλαπένιο και οι σταφιδωτές. Αυτό είναι το κομμάτι του ψυγείου. Ένα πολύ καλό θέμα που υπάρχει εδώ είναι το μέλι μας. Το μέλι μας είναι η αγάπη μας. Μάλιστα. Διότι το παράγουμε εμείς. Και κάνει και καλό στην υγεία. Ειδικά όταν είναι δεύτερος τριγητός, θυμάρι και πεύκο που είναι αυτό, δεν πέφτει το μέλι. Αν το γυρίσετε, δεν πέφτει, δεν είναι νερό. Μάλιστα. Και αυτή είναι η αγάπη μας μεγάλη. Και μια σειρά από αφεψίματα και μυρωδικά, όπως ρίγανη, δίκταμο, θυμάρι, τσάι του βουνού. Τσάι του βουνού. Να το δείξουμε λίγο στην κάμερα. Ναι, να το δείξουμε λίγο. Ναι. Αυτά εδώ είναι το θυμάρι. Είναι το ροζμαρί που λέμε, το δέντρο Λίβανο. Έτσι. Το τσάι του βουνού. Το τσάι του βουνού. Προϊόντα κριτικά αυτά. Τέλος πάντων και μια ποικιλία, 2-3 ακόμα προϊόντα, που είναι αφεψίματα, είναι για χειμώνα. Εδώ είναι ένα μικρό δείγμα προϊόντων, γιατί το ψυγείο μας είναι μικρό, στο μαγαζί μας είναι τεράστιο το ψυγείο. Εδώ λοιπόν έχουμε τις αντζούγες, εκλεκτές αντζούγες με διάφορες γεύσεις μέσα, από σπάιση μέχρι παστρουμά θαλάσσης, το οποίο βγαίνει στο Βόλο, η φέτα και η δικιά μας, η γραβιέρα μας, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη γραβιέρα. Έτσι. Το προσούτο από το Καρπενήσι, οι παστουρμάδες αυτοί εδώ. Παστουρμάδες από τον φίλο μας τον Μιράν, ο οποίος έχει συνταγές αρμένικες, το κεφαλοτήρι μας, το ανερί που λέμε εδώ στη Κύπρη. Μάλιστα. Το ανερί. Εμείς το λέμε ανθότυρο αυτό, μυζήτρα μαλακιά. Και ο ανθότυρος ο σκληρός. Μια μικρή ποικιλία. Ναι. Και από εκεί πέρα ιδιαίτερα σαλάμια, με πιπέρια, χωρίς πιπέρια, με πράσινα, με μαύρα. Και αν θα έρθει στο μαγαζί, θα δείτε λουκάνικα που δεν τα έχετε ξαναδεί ποτέ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι ένα τελευταίο μήνυμα στους καλούς φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα. Γιατί πρέπει να έρθουν στο Hellenic Gourmet να ψωνίσουν, για ποιο ιδιαίτερο λόγο? Το πρώτος λόγος είναι ότι αγαπάμε τους Κυπρίους και τους Έλληνες μαζί. Και ήρθαμε εδώ πέρα να δουλέψουμε. Ήρθαμε εδώ πέρα να φέρουμε καλά προϊόντα με πολύ καλές τιμές. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα είναι επιλογή τους. Εγώ πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει σε ένα μικρό βαθμό βέβαια και προχωράμε συνεχώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είμαστε στο Wine Festival 2014, όπου έχουμε μαζί μας τη Ραμόνα και τη Δήμητρα, που είναι αθλήτριες στίβου. Θα μας πούνε δύο λόγια για τον λόγο τον οποίο βρίσκονται εδώ πέρα. Ραμόνα. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε στο Λονδίνο και εδώ πέρα για να λάβουμε μέρος σε ένα meeting που γίνεται. Κυρίως θα ήθαμε για να ενθαρρύνουμε τους Αγγλεζοκυπραίους, να τους δείξουμε ότι υπάρχει καλό επίπεδο στον πρωταθλητισμό της Κύπρου στο στίβο και να τους περάσουμε ένα μήνυμα ότι θέλουμε να έρθουν να αγωνίζονται με τα χρώματα της Κύπρου. Ωραία, τους θέλουμε μαζί μας. Όταν αναφέρετε meeting, τι ακριβώς κάνατε? Εννοούμε ότι ήρθαμε και λάβαμε μέρος σε ένα meeting το οποίο συμμετέχουν πολλοί αθλητές, πιο πολύ της Αγγλίας, και καταφέραμε και πήραμε και τις πρώτες θέσεις σε κάθε μία στο άθλημά της. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ποιο είναι το άθλημά σου? Εγώ είμαι στα 100 μέτρα με πόδια. Και εσύ? Εγώ κάνω 100-200. Ωραία, και βγήκατε δηλαδή πρώτες σήμερα? Ναι. Ωραία, έχετε κάποιες προγραμματισμένες, κάποιες άλλα meeting να κάνετε εδώ στο Λονδίνο ή θα γυρίσετε πίσω? Όχι, θα γυρίσουμε πίσω. Έχω προετοιμασία πλέον εγώ για τους κοινοπολιτιακούς αγώνες που γίνονται στη Σκωτία σε έναν μήνα και μετά για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ζυρίχη. Ωραία, ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Πείτε μας λίγο, ποια είναι η προετοιμασία που κάνετε πριν τον αγώνα? Η προετοιμασία πριν τον αγώνα μπορεί να διαρκέσει και πολλά χρόνια. Μάλλον πάει πολλά χρόνια. Δεν είναι απλά κάνουμε προπόνηση ένα-δύο μήνες και συμμετέχουμε. Είναι μια διαδικασία που τραβάει χρόνια με πολλή κούραση, με πολύ πόνο, με πολύ κόπο για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο μας δυνατά και παντού. Δηλαδή το κλειδί για την επιτυχία είναι απλά η σκληρή προπόνηση, υπομονή. Υπομονή και πίστη σε αυτό που κάνουμε, στον εαυτό μας και στον προπονητή μας. Ωραία. Και
Φυσικά, μόνο και μόνο για την Κύπρο. Ωραία. Δηλαδή, το μήνυμά σας ποιο είναι που θέλετε να μεταφέρετε στο κοινό μας? Ότι εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ στο κομμάτι που κάνουμε για να δείξουμε το καλό σημείο της Κύπρου. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε κυρίως για να τιμήσουμε τη χώρα μας και το ίδιο θα θέλαμε όσοι Εγγλεζοκυπραίοι υπάρχουν εδώ πέρα να έρθουν με μας, να μας βοηθήσουν να αναδείξουμε τη χώρα μας όσο καλύτερα γίνεται. Το δικό σου μήνυμα? Το δικό μου μήνυμα είναι ότι να δείξουμε ότι η Κύπρος είναι δυνατή παντού, σε όλους τους τομείς, ότι μπορούμε και αντέχουμε σε όλα και παρακαλούμε ή θέλαμε πολλά παιδιά που κατάγονται οι γονείς τους από την Κύπρο να έρθουν να ενισχύσουν την ομάδα, το έχουμε ανάγκη και μπορούν να βοηθήσουν να αναδειχθεί ακόμα παραπάνω. Ωραία, κορίτσια, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όλα να πάνε καλά.